Ήταν την περασμένη μόλι εβδομάδα, όταν έσκασε σαν βόμβα το νέο σκάνδαλο στο επιμελητήριο Ξάνθης, που αφορούσε αυτή τη φορά υπόθεση πλαστογραφίας. Μια υπόθεση που ήρθε στο φω τη επιφάνεια μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα τη κυβέρνηση απόφασης απόφαση του φορέα για προαγωγή υπαλλήλου. Ωστόσο, όπω διαπιστώθηκε, ουδέποτε η διοίκηση πήρε σχετική απόφαση και ουδέποτε μπήκε η υπογραφή του Προέδρου Παναγιώτη Ιανδρικόπουλου κάτω από αυτήν. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία προχώρησε, αφού ανώτατο διοικητικός στέλεχος φρόντισε να πρεστογραφεί στην απόφαση και την υπογραφή προκειμένου να ευνοηθεί συγκεκριμένη υπάλληλος εν αγνία πάντα της διοίκησης. Το θέμα, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, έγινε γνωστό και μέσω μέσωσελήφθη απόφαση τη νομική διερεύνηση τη υπόθεσης, κάτι το οποίο ήδη δρομολογήθηκε. ...και ενώ όλοι θα περίμεναν το στέλεχος που εμπλέκεται στην υπόθεση πλαιστογραφίας να προσπαθήσει να ελαφρύνει τη θέση του... ...αντίθετα προχωρά στην αποστολή επιστολής στην οποία λίγο πολύ ζητά να σταματήσει η όποια διαδικασία ξεκίνησε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητά από τη διοίκηση να επικυρώσει την απόφαση και να προάγει τελικά τη συγκεκριμένη υπάλληλο για την οποία είναι όλη η βασαρία. Μια κίνηση η οποία μόνο ως ευτράπελο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν δεν αντικατόπτριζε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΕΔΕ, το οποίο αντί να απασχολεί την κοινή γνώμη με τις πρωτοβουλίες του για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματικό κόσμος, δυστυχώς έρχεται στο προσκήνιο με υποθέσεις που προκαλούν θυμηδία αλλά και αγανάκτηση.